Μακαρένα, στα δύο βγήκαμε. Καλημέρα. Έλα ρε Μακαρένα, τι έγινε. Γιατί σου Μακαρένα κολλήσει 4. τώρα το μακαρένα. Α, από τη φωτογραφία που έστειλε. Αγάπη, έλα λίγο. Ένα κέρμα να βάλουμε στην αγάπη λίγο. Βάλτε δεύτερα. Βάλτε λίγο ένα κέρμα. Καταρχάς το σκέφτηκα μόνη μου και το γύρισα. Άντε αμέσως. Η Σουλτάνα, θα πεζούν τα 4, πήρε θέση. Θα πας στην τραπεζούντα και θα σε περιμένουμε κόκκινο χαλί, να ξέρεις. Να το κόψουμε λίγο αυτό, παρακαλώ. Κάτσε, δε, σαν βγει πρόεδρο έχουμε να μην φαίνεται και ένας ξεκάθαρος πόντιος στο κόνσεπτ. Ίσως τέλειος δεν είναι. Ο άλλος πάει, δίνει κανένα και μετζέ και φεύγει με 100 χιλιάρικα. Εμείς να μην έχουμε ένα πόντιο στο κόνσεπτ. Εγώ θα στείλω ανήψια να πούνε κάλαντα. Θυμάσαι, ε? Είχα νοικιάσει δύο μια φορά. Δεν χρειάζεται να νοικιάζει, ρε, πέντε έχω. Θα τα στείλουμε. Τι πέντε έχεις, ανήψια. Α, νύψια. Καλά, έξι, απότομα. Αλλά τώρα είναι νεογέννητο, οπότε δεν μετράει. Δεν πειράζει, θα το σηκώσουμε. Άμα να πάρει το 500άρικο. Θα το σηκώσουμε λίγο, θα περπατήσει λίγο πιο γρήγορα. 500άρικο στο νεογέννητο παραπάνω είναι. Ποιο ρε, 500άρικο. Παραπάνω. Καλά, σου λέει 500 είναι, τα παιδιά είναι. Το νεογέννητο θα πάρει κανένα χιλιάρικο. Ναι, φυσικά. Όσοι έχετε νεογέννητα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, σε τρελό και έφυγε ακόμη μια φορά. Σταύρος Κόρκας στο μικρόφωνο. Στέλνω Αναστασιάδη αριστερά μου και. Σουλτάνα, αγάπη Γαβριλίδου. Σουλτάνα. Πες ένα ποντιακό όνομα, το Σουλτάνα δεν είναι. Όχι. Ποιο? Είναι και το Σουλτάνα. Ναι. Αγάπη, πες κανένα. Δεν μιλάω. Σιμέλα, ρε. Σιμέλα, ρε φίλε. Έλα, έκλεισε. Θα φύγω, μα το θέλω δηλαδή. Έλα, θα φύγω, δεν με νοιάζει. Πρέπει να μάθει να αντέξει την πίεση του αέρα, αγάπη. Μα δεν είναι πίεση αέρα αυτό. Είναι παραπίεση αλήθεια. Το Σιμέλα. Ωραία. Το λες και bullying. Μπούλινγκ, είναι ραδιοφωνικό μπούλινγκ. Α, μπράβο, θα πω ότι δέχομαι μπούλινγκ, αυτό θα κάνω κι εγώ. Ωραία, κάνε το, στήστο και πήγαινε εσύ τα λεφτά. Και θα σου δώσω το 5% του ενός λογαριασμού που έχω συνδεδεμένο με το κόνσεπτ. Θα διαλέξω εγώ ποιον. 6 ευρώ πρέπει να έχει μέσα. Να είναι βουσκωμένο. Είναι εγώ του πάω 24, λοιπόν. Αν τσιβαρεστείτε. Κοίτα εδώ να δεις. Αυτό είναι, ρε φίλε. Αυτό άντε, είναι. Μην πεις την ιστορία, σε παρακαλώ, όχι πάλι αυτό το πείματάκι όταν ήρθε και τούσε κάτω. Του πείματάκι. Επίθεση στο αφεντικό, ρε φίλε, δημοσίως. Δηλαδή αυτό δεν γίνονται. Πολύ δημοκρατικός δεν είναι τέτοιο. Ναι. Δεν πρέπει να τη λέω σημαίνα και να λέει ναι, Σταύρο, σημαίνα με λένε. Ε, δεν πρέπει. Σημαίνα 4. Άμα δω στον τοίχο. Θα πάω να γράψω εγώ στον τοίχο σημαίνα 4, θα γίνει μακελιό. Θα πω που βρω τοίχο, θα το κάνω στο λευκό πύργο. Ούτως ή άλλως λευκός δεν είναι. Θα αποκτήσει λίγο χρώμα. Εδώ λοιπόν το κόνσεπτ της ραδιοφωνικής, το ραδιοφωνικό project του consortium του ΠΑΟΚ 24 στις, είναι εδώ πέρα, να σας ενημερώσει για ό,τι γίνεται και δεν γίνεται, για ό,τι ενδέχεται να γίνει και να μην γίνει και βέβαια όλη την επικαιρότητα με τα θέματα που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά μας. Έτσι, έτσι. Βέβαια. Ναι, έχουν σκιστεί. Ποιο το λέει αυτό? Ποιο φάουλ του Νάθκο στο Διούδη. Κανονικό το κόλ του Λάζαρου. Ποιο το έχει πει αυτό? Το λέει ο. Ποιο το λέει, κάτσε να δει. Ο Βαντάμ. Έχει ονοματάκι. Ονοματάκι. Μανώλη Γαβαθιώτη. Α, ο Γαβαθιώτη. Στην εφημερίδα Κόκκινο Πρωταθλητή. Ποιο φάουλ. Είναι και ο τίτλο του. Εγκυρότατο το κόλ του Λάζαρου. Εννοείται, ρε φίλε. Άμα δεν φύγει το κεφάλι, δεν είναι φάουλ. Καταλαβες. Ένας κόκκινος πρωταθλητής ο οποίος έχει, κάτσε να δεις, πρωτοσέλιδο σήμερα. Πού είναι το ρε? Για το Θωμά. Θα γυρίσει ο τροχός, είναι ο τίτλος. Εντάξει. Ναι. Θα νικήσουμε και διαιτητές και θωμάδες και γκίνια. Ναι. Και κάτι λέει για τον ΠΑΟΚ μετά, λέει ότι, κάτσε να το βρούμε λίγο. Αφού είμαστε σύμμαχοι, τι λέει για τον ΠΑΟΚ? Έτσι δεν είναι. Σύμμαχοι 100%. Ναι. Κάτσε να δεις τι λέει. Ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει τρεις νίκες στα ντέρμπι. Ο θρύλος μπορούσε εύκολα να πάρει και τους 9 βαθμούς στα 3 ντέρμπι. Ναι, όμως όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και ήταν όλες κόντρα. Τρία δοκάρια, αυτογκολ, 44 τελικές εντός έδρας. Γιατί και αυτοί δεν λένε για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα δοκάρι? Γιατί είχε ένα, ρε. Χθες τα έγραψε. Θα γυρίσει ο τροχός. Πόλεμος χωρίς τέλος από τη Διετησία. Φέρνουν ξένους και σφυρίζουν σαν εξυγιαντές. Τα τραγικά λάθη του Ελβετού στο Φάληρο. Ούτε μισό δεν έχει κάνει. Άντι του Μακέντα λίγο, αλλά είναι δύσκολη φάση. Το χέρι. Και είναι και κολλημένο με το σώμα, δηλαδή είναι πολύ στην κρίση και δεν κρίνει ένα παιχνίδι, ένα τέτοιο σφύριγμα. Δεν πρέπει να το κρίνει. Η πινελιά προέδρου, ο Μαρινάκης, στους πιο πλούσιους επιχειρηματίες του Νότιγχαμ,
ύμνη από τους Άγγλους. Ναι. Ύμνη. Ακόμα και φωτογραφία είναι. Μαρινάκης, Μαρινάκης. Τι ωραία, αρέσει. Δεν έχει άλλο κάτι σε πρωτοσέλιδο που να αξίζει αναφορά. Κρίση. Τι γράφει η Live Sport. Η Live Sport γράφει, πούντι. Κρίση. Κρίση με αιτίες. Φωτογραφίες παντού. Τον Ζουνίδη βασικά. Τον Ζουνίδη. Έχεις και στο φάγωμα τώρα. Ναι, λίγο λιβάγια, λίγο μάνταλο. Λίγο τα κόρη μου. Λίγο κρασί και τα κόρη μου, ε. Μελισσάν πουθενά εννοείται. Ναι. Δεν έχει ευθύνη. Δεν υπάρχει ευθύνη. Όχι. Ώρα για σπορ, οι ευθύνες, οι αιτίες, οι λύσεις. Οπα, και λύσεις από την ώρα για σπορ. Να βγάλουμε τα δοκάρια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση. Λείπει το πνεύμα του, μπαίνω μέσα και θα κάνω τα πάντα για να κερδίσω. Και θα κάνω τα πάντα, τι εννοείται. Θα πάω να πέσω 30 άτομα στη διαιτή με ένα. Για να το αλλάξω την απόφαση μετά από 5 λεπτά. Όπως θέλει ο καθένας. Ο καθένας το μεταφράζει όπως θέλει. Και βλέπει Μωραήτη ΑΕΚ. Το Μωραήτη αυτό που πήρε στον Άρη μπάσκετ. Μωραήτοφ. Ο 21χρονος γκολτζής της Εθνικής Ελπίδων. Παναχαϊκή. Και της Παναχαϊκής. Πάλι επένδυση. Επένδυση. Δηλαδή μια αποφασιστικότητα για να. Στηρίζει τα νέα παιδιά. Στηρίζει τα νέα παιδιά. Ελληνάκι. Αυτός ο Γιακουμάκης ο καημένος είχε κάποια στοιχεία, πήγε στην ΑΕΚ. Μην τον είδατε τον Παναή. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε το Γιακουμάκι όταν θα γυρίσει ο Κουλούρης, να αγοράσουμε το Γιακουμάκι και το στείλουμε στον Ατρόμητο. Μην έχει κενό ο Ατρόμητος, γιατί κάνει έξοχη δουλειά μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Και να πάρουμε το Κουλούρη και μέχρι να κάνει μια χρονιά ο Γιακουμάκης με 25 γκολ και να τον επαναφέρουμε. Εντάξει. Και να έχουμε δύο πολύ καλούς center forward. Γιατί στην ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει ο Γιακουμάκης. Στη συνέχεια αυτό που καταγγέλαμε χθες. Καταγγέλαμε χθες κάτι. Για τους συνεχόμενους ορισμούς στον Κομίνη. Εντάξει, προέκυψε ορισμός του Κομίνη στο Σαν Μαρίνο Μολδαβία με βοηθούς στην Κουρομπίλια και τον Κουλά Χασάν. Έχεις δύο λεπτά δικά σου. Κουλά Χασάν, όχι Κουλά. Κουλά νομίζω είναι. Όχι, ρε, είναι. Κουλά Χασάν. Κουλά Χασάν είναι. Κουλά είναι αυτό που σηκώνει καμιά φορά, αλλά είναι Κουλά Χασάν. Ναι. Όσο και. Κοίτα, ο Κουλά Χασάν. Έξι λεπτό για τον Κομίνη. Δικό σου. Όχι, ο Κουλά Χασάν και ο Μπαξ Μπάουμ έχει συμβεί το εξής σκηνικό προχθές στο γήπεδο. Σηκώνει ένα offside στην αρχή που δεν είναι του Πέλκα, ναι. Ο Μπαξ Μπάουμ. Πετάει το Σαραϊδάρης από τον πάγκο και φωνάζει «Ρε Μπαξ Μπάουμ!» Και γυρνάνε όλοι και το κοιτάνε. Λε, τι λες, ρε, έτσι το λένε. Λε. Ο Μπαξ Μπάουμ, «Ρε Μπαξ Μπάουμ!» Και φυσικά αυτό που το περιστατικό πριν από πολλά χρόνια όπου ο εκφωνητής του Τούμπα έχει πει και η Κούλα Χασάν. Ναι, ο Γιώργος Σακελόπουλος, αδερφός μας. Και είναι πάρα πού πολύ να μην κάνει το λάθο, ρε φίλε. Όχι, όχι. Βλέπει άποψη ένα χαρτί, Κούλα Χασάν. Είναι πολύ εύκολο να συμβεί. Το Γιώργο, πες το να σου παίξει, ξέρω εγώ, τις καλύτερες διασκευές, τις καλύτερες σύσκευες. Μην του βάλεις τέτοια διλήμματα. Μην του τα βάλεις. Ωραία. Βλέπει, Κούλα Χασάν. Σου λέει παίζουν γιγκόμενες. Δεν είμαστε λάθο. Εντάξει, άμα δεν τον ήξερε, δεν σου πήγαινε στο μυαλό σου γυναίκα. Σαν όνομα. Κοίτα, να δω μία με τσεμπέρι να μπαίνει με μπούρκα, πώς λέγεται, να μπαίνει να πούμε να σηκώνει τη σημαία. Δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ούτε και άντρα το λέει Κούλα. Δεν Χασάν. Είμαστε και μακριά, βέβαια. Ναι. Να κυκλοφορούμε μπούρκες οι διαιτητές, αλλά. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό το λάθος. Δεν το λες και επιτυχία, ας πούμε. Ναι. Ποιο να είναι, πιστεύεις, το μεροκάματο για το Σαν Μαρίνο Μολδαβία. Ανάλογα τι θα το παίξουν. Για τον Κομίνη του Μεροκάματος. Για τον Κομίνη του Μεροκάματος. Έχει 2.500, 3. Τι καλό. Ρε, ο Κομίνης έχει αλλάξει αυτό το χρόνο. Έχει αλλάξει φορολογική κλίμακα. Έχει πάρει αμάξι, έχει πάρει σπίτι, έχει πάρει ξεχικό. Δεν ξέρω αν είναι το μπόνους επειδή γέννησε. Εκείνη η γέννα που κράτησε 14 μήνες πέρσι. Ναι, ναι, ναι. Και τέκνο. Και τέκνο. Συν. Εντάξει. Να είναι καλά το παιδί, βέβαια. Να μην έχει την τύχη του πατέρα του, να γίνει ένας άνθρωπος κανονικός. Να βοηθήσει την κοινωνία για τα καλύτερα. Να λέει αλήθειες. Να λέει αλήθειες. Αυτά που βλέπει να τα λέει. Να μην πάρει το DNA του τέλος πάντων, να σπάρει από τη μαμά. Αυτή είναι η κατάσταση. Και κοινωνικά μηνύματα. Εννοείται. Όχι, είναι μια. Το παιδί ποτέ δεν φταίει για τις αμαρτίες του πατέρα. Τι να κάνουμε. Το παιδί είναι παιδί. Ο πατέρας πάντως έχει κάνει περιουσία. Και συνεχίζει. Τώρα τελευταία πραγματικά το γράφει το κοντέρ. Ναι. Γράφει το κοντέρ, αρχίζω και υποψιάζομαι λίγο με τον Περέρα, μήπως έχουμε κανένα μαμού, δεν μπορώ να καταλάβω. Μαμού όταν λες. Μαμού σου τούρευε το γνωστό. Ναι, δεν πάω στον αέρα αυτό που έλεγα εκτός αέρα χθες. Ναι. Ναι, αλλά μήπως έχουμε κανένα. Καλύπτει και λοιπόν το Κομίνη, στο δύσκολο μάτς, με πολλή πίεση, Σαν Μαρίνο Μολδαβία. Σαν Μαρίνο Μολδαβία, ούτε η Μολδαβία θα πάει στο γήπεδο. Βασικά δεν θα το βρει. Αλλά. Σημασία έχει ότι υπάρχει σε ένα παιχνίδι του Nation Cup ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα έπρεπε να σφυρίζει ούτε στην διασταύρωση Μακρυγιάννη ωραίο Κάστρου
γιατί που περνάνε τέσσερα αμάξια την ώρα. Τώρα που λες διασταύρωση, εκείνος ο παλιός, ο τροχονόμος, τι ωραίος που ήταν, στο Βαρδάρι. Ο Γιώργος, φίλος μας, έρχεται και στην Τούμπα. Στον δρόμο δεν το βλέπουμε. Θα πεις βλέπουμε άλλους. Έχουν εξαφανιστεί. Όχι, μόνο στην έκθεση, φίλε. Είναι μη έψιλον. Μόνο έκθεση είναι τροχονόμη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν πάει να είναι να πέσει ένα μετεωρίτη Βασιλέως Ηρακλείου με Βενιζέλου. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Πάντως εντάξει, ο άνθρωπος έδινε σοου κανονικά. Εντάξει. Δηλαδή καθώς ήταν σαν τάλτο εύκολα με καφέ. Για να τον δεις. Άνετα, ρε. Αφού πιάναν το φανάρι, μας έπιαναν το φανάρι και πανηγύριζαμε. Εκεί μη φάει, τέτοια. Εννοείται. Έδινε ένα χρώμα στην πόλη. Έδινε ένα χρώμα στην πόλη κανονικά. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Παραδόξως παραμείναμε εδώ. Μεγάλα τα διαλύματα είναι, Χρήστο. Τι γίνεται. Τόσο εμπορικοί έχουμε γίνει. Είμαι ο Σάκης Τρουβάς των Αιτζιανών. Είμαι ο Σάκης Τρουβάς των Αιτζιανών. Ναι. Σχολιάζει η Σημέλα Γαβριλίδου. Ωραία. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Ποδόσφαιρο έχει αύριο ΠΑΟΚ, βόλεϊ έχει σήμερα, μπάσκετ έχει αύριο. Καλά τα λέω. Σωστά. Πολύ καλά τα λες. Και μια φιλή για μπάσκετ. Mm-hmm. Πέντε εισιτήρια για το αυριανό μάτς του ΠΑΟΚ με τη Φρίμπουργκ. Πώς. ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ. Φρίμπουργκ. Φρί. Η ελεύθερη Μπουργκ. Ναι, η FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Πέντε εισιτήρια για το αυριανό μάτς του Παλατάκη. Καλή ευκαιρία είναι. Δεν υπάρχουν άλλοι αγώνες. Ναι, είναι και πιο αργά. Θα πάω γιατί θα πάω πρώτα τα καινούργια γραφεία της Αναδομό. Μετακομίσαμε, εντάξει. Μετακομίσαμε. Θα πάω να τα δω. Εντάξει. Και Εθνική μετά... αντιστάσεως 171 Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά, πρώτο ζώο. Μου λέει ο Κωνσταντινίδης, το γνωστό τριάρο τεσάρι της περιοχής Κορδελιού, ο ευός μου, που διέπρεψε στα ανοιχτά γήπεδα. Και τώρα την ψιλοβρίσκει, όπως είδα πέρσι, παραδόξως. Παρά το όχι και τόσο αθλητικό σουλούπι του, θυμίζει μπάνε. Θυμίζει μπάνε. Ωραία. Θα πάω να δω τα καινούργια γραφεία και μετά θα πάω στο παρατάκι εννοείται να δω την ομάδα του ΠΑΟΚ που έχει τέσσερις νίκες και να μην τις κάνει πέντε. Μια που θα το επισκεφτώ. Αν και όχι, νομίζω ότι όταν πηγαίνω κερδίζει η ομάδα. Με τη Βόνη πήγε. Yeah. Με τη Βόνη δεν ήσουν, νομίζω. Δεν ήσουν, όχι. Δεν ήμουν με τη Βόνη, όχι. Άρα ξανασκέψτε. Δεν ήμουν, ναι. Όχι, ξανασκέψτε το αυριανό. Θα πάω να κερδίσω. Ωραία. Λοιπόν, πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Φρίμπουργκ αύριο στο Παλατάκι. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο 54526. Κλήρωση λίγο πριν τις 2. Στις 3 είναι αύριο το ποδόσφαιρο, 7:30 το μπάσκετ και σήμερα 8 το βόλι. Γεμάτο διήμερο. Θα αναφερθούμε και στο βόλι. Πάντως ο ΠΑΟΚ θα παίξει αύριο στο Ηράκλειο χωρίς Πρίγιοβιτς, Πέλκα, Πασχαλάκη, Καρέλη, Λιμνιό, Τόσκα, Βαρέλα και Ουάρντα. Είναι αυτή η διεθνής. Υπάρχει ένα θεματάκι με τον Κίτσιου. Έχει κάποια ενοχλήση στη γάμπα. Θα ξέρουμε σε λίγη ώρα, φαντάζομαι, η προπόνηση. Αν δεν έχει τελειώσει, τελειώνει τώρα. Στην επόμενη γάμπα αποκαθιστάται πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Θες να μου βγάλεις λίγο μια ενδεκάδα πριν τελειώσει προπόνηση? Δεν έχω ιδέα. Μου στείλε ένας φίλος μια ενδεκάδα, μου άρεσε. Για πες. Πρέπει να τη βρω, περίμενε. Ναι. Πρέπει να τη βρω. Μου στείλε ένα φιλαράκι. Ρέι Χατσερίδης, δεν ξεκινάει καλά. Κρέσπο, Κίτσιου Μάτος, θα τα πάει αριστερά ο Κίτσιου λογικά, αν είναι διαθέσιμος. Αν είναι καλά, ναι. Ο Λίρατζης δεν είναι διαθέσιμος, ε. Και ο Λίρατζης νομίζω είναι εθνική, ναι. Μαζί με Λιμιό. Ο Τσαούσης. Νομίζω ο Τσαούσης, περίμενα να σου πω. Γιατί ξέρω ότι αύριο, άμα χάσουμε, αποκλειόμαστε, εντάξει. Τι ωραία, αυτό, ωραία. Ναι, εγώ το λέω απλά. Βέμπλουμ Μαουρίτσιο, ας το Μπίσες Βαρέξο, να βάλουμε κάποιον άλλον. Ζαμπά Κατουρία, ακπόμε, έχουμε άλλον. Είναι ο Καρέλης, όχι ο Καρέλης λείπει. Καρέλης λείπει. Λιμιός, Καντουρί, Ουάρντα λείπει. Αυτή είναι βασικά. Αυτή είναι. Από τη Β' ομάδα δεν έχουμε κανέναν. Α, από Β' ομάδα λες εσύ. Το Χατζηστάβο δεν πάνε το βάλουμε το πουλέν μου, που το κυνηγάνε. Κοίταξε, θα πρέπει να έχει δύο μικρούς. Και ο Τσαούσης λείπει. Ο Τσαούσης είναι και αυτός εθνική. Θα πρέπει να πάρει δύο μικρούς. Ένας, ο ένας είναι ο Σκιαμπάνης. Ναι. Τώρα ο άλλος ποιος θα είναι, δεν γνωρίζουμε. Ας πάρει έναν εξτρέμ. Έχουμε εξτρέμ. Έχουμε. Ο Γαϊτανίδης αυτή εδώ τι είναι. Και ο Γαϊτανίδης λείπει. Και ο Γαϊτανίδης λείπει. Εμάς έχετε φάει την ψυχή εδώ μέσα. Ο Γκούμας έχει καλέσει Λίρατζη, Γαϊτανίδη, Μιχαηλίδη, Διαμαντή, Τσαούση. Ο Γκαρκαρατζίνης είναι τραυματίας και Δούμτσης έχει φύγει. Α, και ο Δούμτσης. Αυτό πήγε. Δεν έχει μείνει κανένα. Είναι σε καλό φεγγάρι ο Δούμτσης, βάζει 2-2 τα γκολ. Ήταν μια ευκαιρία για τα στόπερ να παίξουν.
ο Διαμαντήσιο Μιχαηλίδης που είναι top. Ας παίξουν εμείς Σταύρο με τον Αίτη των Σπάτων. Ας πάρουμε την νίκη. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι, δεν μένει και κανένας για αύριο. Τι δεν μένει και κανένας για αύριο. Ε, αυτή είναι. Ναι. 11 παίκτες θα πάμε, δεν συμπληρώνουν 18. Θα πάει 20 δεν έχει. Λείπουν. Ναι, δε, ωραία, κάτσε λίγο γιατί θα χαζέψω τώρα. Περίμενε. Paokfc.gr. Έλα, ναι. .gr. Ωραία, και να μην τρελαθούμε τώρα. Πάμε στο ρόστερ. Πάμε στο ρόστερ. Ομάδα. Περίμενε. Έλα, μπες στην εφαρμογή. Στην εφαρμογή δεν μπαίνω γιατί. Το άνοιξα, Σταύρο. Έλα, λοιπόν, Ρέι. Είναι και παίζει. Ναι. Πασχαλάκης λείπει. Γλύκος, Σιαμπάνης. Σιαμπάνης ήταν λογικά ο δεύτερος. Ναι. Στον πάγκο. Ωραία. Αμυντική. Ναι. Μάτος παίζει. Ναι. Επιστρέφει. Βαρέλα λείπει. Εθνική. Παίζει αυτούς που παίζουν. Υπάρχει ακόμη και ο Λεβέκ. Αποκλειστικό. Ωραία. Ναι. Ναι. Είναι ο Μαλεζάς. Μάλε. Κρέσπο. Ναι. Λίδα της είπαμε λείπει, όχι. Χατσερίδης. Και Κίτσιο. Άρα πάμε σε τετράδα. Ωραία. Μάτος. Χατσερίδη. Βάζει και το Μαλεζά. Ναι. Κίτσιο, αν είναι διαθέσιμος. Και αν δεν είναι διαθέσιμος, θα πάει ο Κρέσπο στα αριστερά. Ναι. Και θα έχουμε ένα δίδυμο Μαλεζά και Χατσερίδη. Που δεν πρέπει να έχουν συναντηθεί ούτε στην προπόνηση αυτοί οι δύο. Ναι. Για χειραψία. Ναι, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Αυτή είναι 1, 2, 3, 4, 5 και 2 οι τερματοφύλακες 7. Ναι. Μαουρίσιο. Μαουρίσιο Βέρμπλουμ, αυτό δεν χαλάει. Πάμε παρακάτω. Βέρμπλουμ, ο ναι. Κάνιας που είναι. Έλα, περίμενε. Υπάρχει ο Κάνιας. Σάκοφ. Εκεί πολύ γεμάτη μα, θα μείνει κανείς πίσω. Ναι, άλλο. Αυτά. Ναι. Λοιπόν. Τι αυτά. Μεσοεπιθετικά. Α, περίμενε. Τι δε, πέντε άτομα δεκάδα μας έβαλες δε αγάπη. Καντουρί. Άμα σε δώσει μέρα με κράζει μετά. Περίμενε ρε. Καντουρί. Ναι. Λοιπόν, όχι Πελκάς λείπει. Ζαμπά Πίζεσβαρ. Ναι. Όχι αυτός έχει τους επιθετικούς, περίμενε. Βάρτα λείπει, πάμε επιθετικούς. Πρίγιοβιτς λείπει, Καρέδης λείπει, Λιμιός λείπει. Ακπομ. Ναι. Και Ζαμπά. Δεν έχουμε άλλους τους επιθετικούς. Πήγαινε στην ΚΑΠΑ 20. 1, 2, 3, 4, 5. Περίμενε να πάμε στην ΚΑΠΑ 20. Αλλούς. Πώς θερμάνω στους τρεις. Πρώτα απ' όλα δεν έχεις βάλει πιτσιρικά. Ναι, περίμενε. Να βρούμε την καμπαϊκός. Θέλουμε άλλους τρεις. Πιτσιρικά σε ένα στιγμή είπε ο Σιαμπάνης. Μπαλογιάννης, βάλε και τον Μπαλογιάννη. Ο Μπαλογιάννης, ναι. Παίζει και να παίξει. Παίζει μπακ, αν χρειαστεί. Ευκαιρία να παίξει. Δεν είναι, οχτάρι είναι. Να παίξει τη θέση του το παιδί. Την προετοιμασία την έβγαλε Σταύρο. Ναι, άρα οχτάρι είναι να παίξει τη θέση του το παιδί γιατί είναι καλός παίχτης. Πάμε παρακάτω. Μιχαηλίδης πάμε λείπει. Χαντιστραβός λείπει. Δούμτσης λείπει. Τσιγκάρας και Μανιώτης για μέσους. Αυτή είναι. Εξτρέμ. Έχουμε. Γκαργκαλατζίδης λείπει. Ναι. Τζοβάρας δεν είναι κλειστή εθνική, νομίζω είναι. Και Γαϊτανίδης ήταν στην εθνική, θυμάσαι. Πριν που το είπαμε. Ναι, ήταν. Αυτή είναι πάλι. Είδες λοιπόν τη ημέρα, δεν συμπληρώνει πολύ... να πάω 18. Είναι πολύ ρεζή στην εθνική. Και στις μικρές εθνικές δηλαδή. Και ο Λίρατζης είπαμε. Λείπει Τσαούση. Διαμαντή. Το πρωί δεν είχε. Ναι, ναι. Και μισή. Κάτσε Σταύρο, γιατί όποτε έχουμε εκπομπή εμείς και έχει πρωινή προπόνηση, ποτέ δεν βγαίνει η αποστολή σε εμάς. Γίνει 2 και 4. Ο Ρωνιάδης είναι κουράζεται εύκολα. Έχει ένα θέμα με τα τρεξίματα. Προχθές με το ζόρι να τελειώσει η συνέντευξη τύπου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε μια κερδίση αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο πρωτοπόρος Εργοτέλης, που πρέπει να έχει πολύ καλή ομάδα. Όχι, ρε, πρωτοπόρος δεν είναι ο Άρης τώρα. Ποιο Άρης, Μιώσιφ, σήμερα. Πέντε λεπτά εκτός. Πέντε λεπτά εκτός. Για τον Όμιλο. Πέντε λεπτά εκτός. Έλα, έλα. Τιμωρία. Πώς είναι 2 λεπτά που βρίσκεται στο πόλο, φύγε 5 λεπτά και έλα. Κάνε μια γύρα. Ναι. Θα βρει ο Πάοκ δύο δικά του παιδιά. Δηλαδή κάνει αγώνα για να επιβεβαιώσει το σήμερα η αγάπη σήμερα. Τίποτα, τη άρεσε τόσο πολύ που. Ναι, που λέει κάτι να παίξει τον ρόλο. Πει, μου αρέσει να το λες. Ναι. Θέλει μια αντίσταση. Ναι. Αλλά εντάξει. Νόμιζα στον όμιλο, ρε παιδιά. Ναι, στο ναι. Κύπελο. Ναι. Λοιπόν. Θα βρει ο Πάοκ απέναντί του τον Κώστα Χατζηδίμπα. Και τον Σταθόπουλο. Και τον Αντώνη Σταθόπουλο. Ο Σταθόπουλο είναι ιδανικό ή φύγε ελεύθερο. Ελεύθερο. Θυμάμαι τη μέρα που πιστρέφαμε όταν τον είχαμε πάρει την Τβέντε. Είχε μπει στο πλάνο μαζί μας από τη Γερμανία, από την Ολλανδία. Τον Τίσσελδορφ πετούσαμε βασικά από τη Γερμανία. Ναι. Εντάξει, καλά στοιχεία είχε. Στη β' ομάδα έβαλα αρκετά κόλλα, αλλά δεν. Τραυματισμούς είχε βασικά. Και ο Χατζηδίμπας είναι ελεύθερος, ο Κώστας. Ναι. Για 2 χρόνια στην Εργοτέλη. Φαντάζομαι θα παίξουν και οι δύο αύριο. Τρίτη και δεκάθαρη έχουμε σήμερα. Ναι, ναι. Πριν το λέγαμε. Γι' αυτό είναι πειρασμένη η αγάπη. Ναι.
Βρήκα μέρα να πάω να κάνω μια συγκεκριμένη δουλειά. Πω, στραβή θα γίνει. Ο Ορχοντέρης λοιπόν που έχει κάνει και δύσκολες νίκες, δηλαδή με στο Κισαμικό, ο Κισαμικός θεωρείται από τις καλές ομάδες του Football League. Πήγε, πήρε διπλό εκεί, μας κατέστρεψε στο στοίχημα. Γενικά από το παλεύει ο Ορχοντέρης. Θέλει προσοχή, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Εντάξει, μιλάμε ο Πάοκ είναι και 2-3 επίπεδα πάνω και έχει αρκετούς παίκτες τέλος πάντων top για να αγωνιστούν αύριο. Αλλά άμα δεν μπουν με σοβαρότητα, όπως ήθιστε φέτος σε άλλες διοργανώσεις πριν πρωταθλήματος και πριν προκριματικών Champions League, είναι η αλήθεια. Με εξαίρεση τον Μπόρισοφ. Καλό θα είναι λοιπόν να είναι προσεκτική η ομάδα, να είναι σοβαρή, να μην δώσει δικαιώματα και να κάνει τη δουλειά όπως πρέπει, να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο, έτσι ώστε με τον αίτητο Σπάτο να αγωνιστεί, να πάρουν κάποια παιδιά συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Γιατί κατά τα ψέματα η φουρνιά που υπάρχει πίσω από την πρώτη ομάδα είναι εξαιρετική. Ο Εργοτέλης κέρδισε 2-0 στην πρεμιέρα των Απόλλων Καλαμαριάς, διπλό στο Κισαμικό 1-2 και διπλό μέσα στη Σπάρτη 0-2 και είναι πρώτος με 9 βαθμούς. Ούτε γκολ δεν έχει φάει. Έχει φάει από το Κισαμικό. Κισαμικό το 1-2. Και είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Απόλλων Λάρισας με 9 βαθμούς. Ο Απόλλων Λάρισας, ο οποίος και αυτός ξεκίνησε καλά, η δόξα είναι με 7. Έλα, έχουμε αποστολή. Έλα, για πάμε. Έλα. Περιμένετε να ανοίξει λίγο. Δώστε λίγο χρόνο. Αντώνης Καπνίδης στον Εργοτέλη. Φίλος μας. Ένας... Τα φιλιά μας στα δεξιά, την κοπέλα του. Ένας Γκανέζος, ένας Αμερικάνος και άλλος Γκανέζος. Κι άλλος Γκανέζος. Ένας είναι ο Γιακούμπου, ένας είναι ο Μπρους. Έχει τρεις Γκανέζους, έναν Βέλγο που δεν έχει... Ο Κάιπερς, ο Κάιπερς. Δεν έχει παίξει. Όχι. Λοιπόν, δεν παίζει ο Κάιπερς. Όχι, όχι. Ρέι, Γλύκος, Σιαμπάνης είναι εκτός. Μάλλον είναι και ο Σιαμπάνης εθνική. Μάτος, Κίτσιου, Κρέσπο, Μαλεζάς, Χατσερίδης, Σάκο, Βέρμπλουμ, Κάνιας, Μαουρίσιο, Μπίσεσβαρ, Ελκαντουρί, Ζαμπάκ, Πομ, Μπαλογιάννης, Τζοβάρας και Τσιγκάρας. Να, ο Κίτσιου είναι μέσα. Ναι. Μέσα. Κανονικά. Ο Κίτσιου προπονήθηκε κανονικά, οπότε είναι στη διάθεση και δεν έχει ζητά. Ο τραυματισμός στη Γάμπα, τώρα στη Μενεμένη, δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, μια χαρά αποστολή είναι. Όλοι μέσα είναι η διαθέσιμη. Ωραία. Άρα πάμε με Ρέι, Κίτσιου στα δεξιά, αριστερά τον. Όχι, Μάτους δεξιά, Κίτσιου αριστερά. Κρέσπο. Κρέσπο μαζί με Χατσερίδη. Μην σου φάνει παράξενο να ξεκινήσει ο Μπαλογιάννης αριστερά. Τώρα που το σκέφτομαι. Εντάξει, είπαμε, προετοιμασία έκανε μια χαρά, είδες. Είχε πάθος, πολύ... είχε και αποτελεσματικότητα. Ναι, εντάξει, είχε, απλά... παρότι είναι χαφ, κεντρικός. Για μένα οι θέσεις που είναι top είναι τα οχτάρια, δηλαδή αυτές που μπορούν να δώσουν υπεραξία. Δηλαδή αν είναι να διαλέξω ανάμεσα σε, αν έχω τα στοιχεία και είναι να διαλέξω ανάμεσα σε οχτάρι και μπακ, θα θέλω να είμαι οχτάρι. Εντάξει, τώρα αν δεν μπορώ, δεν είμαι top σαν οχτάρι, θα πάω να βολευτώ σαν μπακ για να κάνω μια καριέρα καλή. Αλλά ο Παλογιάννης νομίζω ότι έχει στοιχεία πάρα πολύ καλά που μπορούν σε βάθος χρόνου να τον εμφανίσουν σε top επίπεδο στη θέση 8. Αυτός ο Χατζηστραβός είναι στη φουρνιά του, ο Διαμαντής, ο Μιχαηλίδης. Μιλάμε για παιδιά top. Top. Και ο Λίρατζης. Εννοείται. Είναι top παιδιά. Βγήκε και η αποστολή λοιπόν, την ακούσατε πριν από λίγο. Άρα θα δούμε και πώς θα παρατάξει την ομάδα Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θέλει να βάλει νταλγκά στο κεφάλι του, να γίνει καμιά κέντα αύριο. Όχι, όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε καν ισοπαλία, δηλαδή να πάμε να τρέχουμε να κερδίσουμε στα σπάτα. Όχι, νίκη, νίκη. Το πρόβλημα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις οι αγωνιστικοί χώροι που συνήθως είναι θλιβεροί. Το Παγκρίτιο είναι παρατημένο τελώς. Εκεί δεν παίζουν αυτοί. Συνέχισε, θα σου πω. Νομίζω, ναι. Το Παγκρίτιο είναι παρατημένο εντελώς. Το βλέπουμε καμιά φορά που πάμε στο Ηράκλειο, τώρα που πήγαμε πρόσφατα με τον Όφη. Είναι ένα κτίσμα έξω από την πόλη. Μουντό. Βλέπεις δηλαδή ότι δεν ασχολείται κανείς με αυτό το πράγμα. Παγκρίτιο είναι, Παγκρίτιο. Στο Παγκρίτιο είναι, ο Κουμπαράκης είναι διαιτητής, το είπαμε και χθες. Ο Πάοκ πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι αυτός που πρέπει να είναι, για να πάμε παρακάτω. Εντάξει, σίγουρα το πρωτάθλημα είναι ο νούμερο ένα στόχος, σίγουρα αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει ο Πάοκ ένα πλεονέκτημα, σίγουρα όμως ο δρόμος που υπάρχει μπροστά είναι πάρα πολύ μακρύς. Και επειδή μιλάμε τώρα για ελληνικό πρωτάθλημα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εξωγήινοι, ζούμε τις τελευταίες μέρες την επίθεση του Ολυμπιακού στο Θωμά Μητρόπουλο, δεν τρέπεστε λίγο?
Δεν τρέπεστε. Αυτό δεν νομιμοποιεί βέβαια το Θωμά Μητρόπουλο, που για να θυμίσουμε τον κόσμο που μας ακούει, τον πήγαν να τον πασάρουν στον Ιβάν Σαββίδη στο Μεγάλη Βρετάνια για συνεργάτη εν ώψη εκλογών. Ο Ιβάν Σαββίδης σωστά είπε ότι δεν συνεργάζομαι με αυτόν, έχοντας ενημερωθεί περί τίνος πρόκειται. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που τον χρησιμοποιούν και τον χρησιμοποίησαν στο παρελθόν, δεν πρέπει να μιλάνε ποτέ. Ούτε κύχνα βγάζουν. Δεν μπορούν να πουλήσουν ηθικολογία αυτή. Το Άξι. Μόνο που δεν έχουμε δει ή έχουμε ακούσει είναι να κάνει επίθεση ο Σάββας στο Θόδωρο. Που κάνει, πάει ο Ολυμπιακός που είναι ο Σάββας μέσα στο Θόδωρο. Να βγει ο Σάββας στην κάμερα. Ξέρεις... Δηλαδή μόνο αυτό δεν έχουμε δει, όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, εκεί θα επιβεβαιώσουμε ότι μάλλον δεν είναι. Κάτι δεν πάει καλά. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι δικό του. Δεν είναι, δηλαδή, και θα μας φανεί και παράξενο. Εντάξει, δεν ξέρουμε κάτι. Πλην του. Αυτό, τον Κούλι Μητσοτάκη που μοιάζει. Πώς το λένε. Ο Τέρης. Πλην του Τέρη Χρυσού και του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι ξεκάθαρο, δηλαδή δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Εντάξει. Ωραία, ναι. Η καημένη άλλη που έκανε Σάρδαμ στον αέρα, το έχει δει. Όχι, τι. Ναι, το είπε στον αέρα. Όχι. Το είπε στον αέρα. Εγκαινιάζει, λέει, θα είναι εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα είναι και η μητέρα του. Η αδερφή του. Τώρα. Ναι, υπάρχει. Τώρα έχει λεπτά την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραίο Σάρδαμ. Από αυτά που μένουν. Και πάμε σε δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Υπενθυμίζω. Δίνουμε 5 εισιτήρια για το αυριανό μάτς του ΠΑΟΚ με τη Φρίμπουργκ στο Παλατάκι στο πλαίσιο του FIBA Champions League. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση 2-3 λεπτάκια πριν τις 2 όπως κάθε φορά. Είχε στείλει ένας φίλος, μη σας φανεί περίεργο αν το Σαν Μαρίνο κηρύξει πόλεμο στη Μολδαβία ή το αντίθετο μετά την διαιτησία του Κομίνη, γι' αυτό που λέγαμε πριν. Κοίταξε, μόνο απίθανο δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή να ξυπνήσει το επαναστατικό των κατοίκων του Σαν Μαρίνο. Πετυχημένο. Γνωστή πολεμοχαρής. Εντάξει. Καθόλου φιλείς είχε άνθρωποι. Έλα Σταύρο να διαβάζει μήνυμα. Μη σας φανεί, λέει, αν παράξενο, αν το Σαν Μαρίνο κηρύξει πόλεμο στη Μολδαβία ή το αντίθετο. Μετά τη διαιτησία του Κομίνη. Εύκολα. Εδώ οι φιλείς είχε Ξάνθη. Έχουν γίνει ποτέ επεισόδια στην Ξάνθη? Όχι. Σηκώθηκε όλο το γήπεδο και τον έβεζε. Μόνο ένα χιόνι είχε πέσει. Είχε καλύψει όλη την Ξάνθη. Καλά, είχε γίνει το μυθικό σε ένα Ξάνθη ΠΑΟΚ. Μέσα από το γάμο στο σαλέ να βγαίνει μια μολότοφ εκεί που ακούς το σήμεραγα, σήμεραγα, φιουπ, μια μολότοφ μπροστά μας. Πάνω σε μια δημιουργία, λίγο πιο πίσω εμείς, του του Ερίκου βλώμα είμαστε. Και αρχίζει μετά. Πάτε, αλλά δεν ήταν τη Ξάνθη ο παδί. Δεν είχαν διακριτικά. Αυτό ο γάμος έμεινε στο ζευγάρι αξέχαστο. Σίγουρα. Είναι αυτό το ζητούμενο. Αποκλείται να έχει κρατήσει αυτό ο γάμος. Ξεκινάμε τα βασικά. Ήδη δηλαδή είναι σε διαδικασία διαζυγίου. Όχι, ρε, πέρασε τη δεύτερη φάση χρόνια. Τότε και έγιναν πιο. Ναι, ο Ιωνός είναι κακός. Όχι, το παίρνει με την καλή έννοια. Σήμερα χάσει, σήμερα. Η Μολότοφ. Το ζητούμενο είναι Σταύρο να είναι ο γάμος αξέχαστο. Αξέχαστο είναι για μας σίγουρα ο γάμος. Και για το ζευγάρι. Για το ζευγάρι, ναι, αλλά. Έχεις να θυμάσαι πράγματα στην Ξάνθη. Έχεις ταξιδέψει, δεν έχει γίνει ο αγώνας. Έχεις έρθει με σαγιονάρα με χιόνι. Εντάξει, φοράει σαγιονάρα η αγάπη Γαβριλίδου και έχει χιονίσει και αναβάλλεται το παιχνίδι. Εντάξει. Αυτό πώς το έκανες? Δεν το έκανα αρχικά. Δεν έγινε έτσι. Είναι ψέμα. Ωραία. Φορούσε και τα ψεύτικα τα παπούτσια. Ναι, τι παπούτσια, ναι. Παπούτσια. Αυτά για να πάρεις 12 πόντους. Ωραία. Δεν είχε τέτοιο, πώς το λένε. Δεν είχε δέρμα. Το παπούτσι, γιατί δεν χωρούσε άλλο. Ωραία. Ωραία. Απλά αναφλήθηκε το παιχνίδι, εντάξει. Πήγαμε στο επόμενο. Αναφλήθηκε το παιχνίδι από χιόνι, ενώ εσύ, άμα γινότανε, θα είχε μοβ πόδια και μπορεί να τα κόβαμε φεύγοντα. Τώρα υπερβολέ. Ναι. Πάμε να πούμε τι γίνεται στο Βόλι. Στην Ξάνθη έχουμε ζήσει κι άλλα. Ρε. Τι άλλο. Στην Ξάνθη. Πάρα πολλά. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά ημέρα γενεθλίων μου που φάγαμε καμιά 30 τόνους βροχή. Σε ένα 2-2 που σου φάρεσε ο Λαγωνίδης στο τέλος, είχαμε μείνει 50 άτομα μέσα στο γήπεδο στο 2-2. Είχαν φύγει όλοι, είχαν μουλιάσει όλο το γήπεδο. Είχε μουλιάσει. Και εκεί, για πρώτη φορά στη ζωή μου, είδα την μετεκατάσταση περιπτέρου. Τι εννοείς δηλαδή? Σηκώθηκα περίπου και το πήγαν αλλού. Προφανώς σε κάποιο πιο καλό πόστο, πιο καλή περασιά, Πιο καλή περασιά, ήταν καθαρά θέμα marketing η διαδικασία αυτή. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, γυρνάμε με το ιστορικό πούλμαν του Κορδελιού. Και κατεβαίνουμε στην Ασπροβάλλοντα στον παλιό δρόμο να φάμε μπουγάτσα. Μπουγάτσα. Και είμαστε όλοι γυμνοί
με τα μποξεράκια εκείνα με το Έρος. Τα θυμάσαι? Ναι, ε, κάτι τέτοια είχαμε. Αυτά που άμα καθώς ο στραβοπόδι ήταν θλάση στον όρχη. Αυτά τα θυμάσαι? Ναι. Και είναι μια καημένη γιαγιά εκεί πέρα, μας βλέπει να κατεβαίνουμε όλοι μαλλιά, ιστορίες, το ένα το άλλο. Και παθαίνει σοκ. Και υπήρχε ειδική επιτροπή μη ψηρίσματος, ότι δεν ψηρίζουμε τη γιαγιά. Ωραία. Και όλοι με κατεβασμένο το κεφάλι μπήκαν, αγοράσαν πράγματα και φύγανε. Μπράβο. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Στην Ξάνθη ήταν που επώνυμος φίλος του ΠΑΟΚ πήγε με ταξί και ήθελε να μην πληρώσει, ναι, και κατέβηκε και έτρεχε στα πηγάδια. Και στην Ξάνθη επίσης έγινε ένα πλάγιο μια φορά και ψήρισε την μπάλα ο παδός του ΠΑΟΚ από τον παίκτη της Ξάνθης που εκτελούσε το πλάγιο. Την ώρα που έκανε το πίσω, το χέρι έχει και πήρε την μπάλα. Έχουμε. Επίσης στην Ξάνθη έχω ζήσει έναν να βρίζει τον Ουντέζε ενώ μπαίνει στο γήπεδο Αμαφούλε. Ναι. Ναι. Και ωραία, αυτά σε πρώτη ωραία πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, μαζί μας και στη δεύτερη ώρα η Στίχημαν, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, με εκατοντάδες επιλογές, εκατοντάδες αγώνες, όλα τα αθλήματα. Περίμενε να πούμε, να δούμε σήμερα τι δίνει για το βόλι. Θα αναφερθούμε και στο βόλι, μόλις δούμε τι αποδόσεις δίνει η Στίχημαν στο σημερινό παιχνίδι. Τι θέλεις να... του ΠΑΟΚ με τη United Βόλεϊ Φραγκφούρτη. Πολύ πετυχημένα ονόματα. Όλοι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Κοίταξε. 1,5 η United. 2,5 ο ΠΑΟΚ. 2,5 ο ΠΑΟΚ. Απλή νίκη. Πρόκριση του ΠΑΟΚ 7. Πρόκριση του ΠΑΟΚ 7. 4 σετ 2,45. Ναι. Δηλαδή να παιχτούν 4 σετ στο μάτς. Δηλαδή 1-3 να κερδίσει ο ΠΑΟΚ να πάει. Α, όχι. Εδώ θέλουμε μια διευκρίνηση. Αφού είναι και το χρυσό σετ μετά. Ναι. Αν πάει, το χρυσό 5 σετ. 2,88. Γενικότερα έχει επιλογές. Θα μιλήσουμε με τον Ραφαήλ για να δούμε τι έχει να μας πει και αυτός. Έχει γίνει στο μεταξύ και στη Φραγκφούρτη ένα περιστατικό. Εντάξει. Τι έγινε εκεί, για πες λίγο. Κοίταξε, αυτό που διάβασα είναι ότι υπήρξε ένα χημικό ατύχημα σε ένα βιομηχανικό πάρκο της Φραγκφούρτης. Ναι. Είχαμε διαρροή υδροχλωρικού οξέως. Μάλιστα, ναι. Στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει εντολή από τον Δήμο Φραγκφούρτης, ας το πούμε έτσι, εντάξει, και τις επιτροπές να κλειστεί ο κόσμος μέσα, να κλείσει παράθυρα πόρτες μέχρι να δούνε ποια είναι τα επίπεδα του υδροχλωρικού οξέως. Προκύπτει το ρεπορτάζ ότι δεν επηρεάζονται τα παιδιά μας γιατί είναι σε άλλη περιοχή της Φραγκφούρτης. Είναι μήπως να πάνε σε αυτή την περιοχή υπάρχει... για να βρούμε μια λύση. Αν πάνε στην περιοχή αυτή, μπορεί να βγάλουν τρία χέρια και να καρφώνουν έτσι. Ακριβώς. Ήθελα να καταλήξω. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Ναι. Ωραία. Πώς έγινε αυτό τώρα, δηλαδή. Τρίτη και 13. Ακύρωσα το ραντεβού που είχα να ξέρει. Γιατί ρε Σταύρο. Ναι. Είχα να βγάλω ένα φρονιμίτη. Όχι, όχι. Δεν βγάζω κανένα φρονιμίτη τρίτη και 13. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Ξεχάστε το, δηλαδή πραγματικά. Οτιδήποτε άλλο, τρίτη και 13 φρονιμίτη δεν βγαίνει. Τον έχουμε τώρα. Έχουμε Ραφαήλ να μας πει για το χημικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει στην Φραγκφούρτη. Με μεταπτυχιακό στην χημεία. Και ένα πράγμα που βγάζει λουκάνικα, μια πόλη που βγάζει λουκάνικα. Τι δουλειά έχει να μπλέκει. Τι δουλειά έχει να μην φάμε κανένα λουκάνικο σε κανένα διήμερο και να βγάλουμε τους φρονιμίτες όλους μαζί. Ραφαήλ, καλησπέρα. Γεια σου, Ραφαήλ. Ανησυχία, ναι, γιατί τις επόμενες παρτίδες το λουκάνικο μου θα έρθουν στην Ελλάδα λογικά τους επόμενους. Μην κουβαλήσουν οι δικοί μας κανένα λουκάνικο, είναι το πρόβλημα στην πρώτη φάση. Ερχόμενοι. Ναι. Για λέγε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει μια τεράστια ανατροπή μετά το 0-3 του πρώτου αγώνα. Θέλει νίκη με 3-0-3-1 για να στείλει το παιχνίδι στο χρυσό σετ και εκεί να πάρει την πρόκριση όπως έκανε και στην Τουρκία. Εντάξει, δεν είναι τώρα όπως έγιναν τα πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, δεν είναι όλα υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπορούν και πρέπει να το αποδείξουν αυτό στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια καλοδουλεμένη ομάδα και αρκετά διαβασμένη. Μας έκανε γιογιός το πρώτο, επειδή το βλέπουμε, είμαστε, ναι, στη Βουδαπέστη και μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται είχε λήξει το παιχνίδι. Είχε λήξει το παιχνίδι, ναι, εντελώς. Ναι. Ακριβώς έτσι. Τζάμπα, δηλαδή κάναμε, είδαμε και ένα παλάτι, λίγο τις γέφυρες, αυτά πάει το βόλι του ΠΑΟΚ, πάει το Champions League. Κράτησε μια μισή ώρα, Ραφαήλ. Και λιγότερο κιόλας. Ναι. Ήταν, ναι, νομίζω μια ώρα. Μια βολεϊμπολική ξεπέτα ήταν το πρώτο παιχνίδι. Και γιατί ελπίζουμε ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε αυτό το πράγμα? Γιατί νομίζω ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ κακή. Δηλαδή ούτε καν σε σημείο να μπούμε σε σύγκριση, δηλαδή, του συνόλου του ΠΑΟΚ με τη Φραγκφούρτη. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω, εντάξει, ο ΠΑΟΚ
και προχθές με τον Παπαχοϊκό, άσχετα με την εικόνα του δεύτερου σετ, όταν ξύπνησε και έπαιξε απλό βόλεϊ, έδειξε ότι μπορεί να κάνει πράγματα ακόμα και με τους αμφιλερωματικούς. Άρα δεν νομίζω ότι έχουν ξεχάσει τα παιδιά να παίζουν βόλεϊ, ξέρουν πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι μπορούν να πάρουν την νίκη απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο, απλώς έδειξε να είναι αρκετά πιο διαφορετική και πιο σοβαρή στο πρώτο παιχνίδι. Γεγονός. Δική μου λογική λέει, Ραφαήλ, χωρίς να το παίζω ειδικό, εντάξει, ότι το πρώτο σετ θα είναι πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, αν το χάσει ο ΠΑΟΚ, ουσιαστικά αντίο ζωή. Δηλαδή, ενώ αν το κερδίσει το πρώτο σετ, πάει στο 0-1. Γενικά έχουμε ένα αισιόδοξο πνεύμα από ό,τι βλέπει στην εκπομπή, Ραφαήλ. Αντίο ζωή. Δηλαδή, άμα χάσουμε στο βόλιο, αντίο ζωή. Αν γίνει το 1-0, η λογική μου λέει ότι δύσκολα μετά να πάρει ο ΠΑΟΚ 3 σετ συνεχόμενα. Αυτό το άθλημα, ένα άσο μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Ισχύει, ναι. Είναι τόσο ψυχολογία που δεν. Δηλαδή δεν. Τι θέλω να σου πω. Τι κάναμε λάθος στο πρώτο παιχνίδι, κακή υποδοχή πάλι. Ήταν κακή υποδοχή και από τη στιγμή που όταν είναι κακή υποδοχή δεν πηγαίνει μπάλα καλά στον Φιλίππου, δεν θα πηγαίνει μετά και καλά στον Τσούριτς, αλλά άρα είναι λογικό το να μην βγαίνει ούτε η επίθεση. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ καλό. Ρε Ράφα, ο Φιλίππου πολύ με Τσούριτς δεν παίζει. Μήπως πρέπει να το μοιράσει λίγο περισσότερο. Εγώ στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Τούρκους αυτό διαπίστωσα. Είναι λογικό όμως, γιατί όταν πηγαίνει η υποδοχή στον Κόρσονικου του Σαφράνοβη και δεν βγαίνει καλά, δεν προλαβαίνουν να πάρουν και εκείνη θέση για να επιτεθούν πάλι. Mm-hmm. Άρα αναγκαστικά πας στον Τζούριτς, όταν σε κλείνει καλά το μπλοκ στον βασικό του διαγώνιο, σίγουρα αποσυντονίζει και πρέπει να βρεις μετά άλλες λύσεις στους κεντρικούς μετά. Που εκεί στους κεντρικούς ο Πάκος δείχνει να τα πηγαίνει καλά και με τον Μάρκης. Είναι πολύ καλός, φίλε. Ο Όκολης είναι πολύ καλός. Ο Μάρκης δεν τα πήγε καλά με τον Παπαχαϊκό. Μπήκε βέβαια ο Τακουρίδης, μετά άλλαξε εικόνα. Ήταν βέβαια και ο Τερζής Πασαδόρος προχθές. Αλλά στους κεντρικούς νομίζω ότι πάει καλά ο Πάκος. Ναι. Όχι, εγώ αν βλέπω ένα θέμα είναι στις θέσεις των ακραίων. Εκεί βλέπω δηλαδή υπάρχει μια αστάθεια. Ισχύει. Μέχρι ακόμα δεν έχει μπει εντελώς για να δείξει τουλάχιστον ότι μπορεί στο επιθετικό κομμάτι, γιατί ξέρουμε ότι στην υποδοχή έχει ένα πρόβλημα. Ο Γκόρτσενιουκ και αυτός δείχνει, ενώ στο επιθετικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός, στην υποδοχή πολλές φορές προσπαθεί να τη βγάλει και με δάχτυλα, δυσκολεύεται και το έχουν μάθει πλέον νομίζω όλες οι αντίπαλες ομάδες και χτυπάνε δηλαδή στον Γκόρτσενιουκ. Και λογικό είναι ότι μετά όταν δεν μπορεί να βγάλει καλή υποδοχή, πολύ πιο γρήγορο κλείνει και τον μπλοκ των αντιπάλων και άρα δεν μπορεί να βγει σωστή επίθεση από τον ΠΑΟΚ. Να σου πω, ο Σαφράνοβιτς παίζει κανονικά, είναι σε καλή κατάσταση. Ο Σαφράνοβιτς παίζει, ναι, και προχθές με τον Παμποχαϊκό, παρά τις αλλαγές και αυτά που γίνανε, στα κρίσιμα σημεία έδειξε να βοηθάει. Βέβαια, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι προχθές, καλύτερα που χρησιμοποίησε Γκόρτσον και Χιμένεθ, γιατί ήταν σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι. Mm. Αλλά ο Σαφράνοβιτς είναι ότι σου βγάζει αυτή τη σταθερότητα στην υποδοχή που δεν την έχουν οι άλλοι δύο. Μάλιστα. Από έδρα πώς πάνε αυτοί οι Ραφαήλ? Καλά, δεν ξέρεις τους γνωστούς χουλιγκάνους. Γεμίζουν το γήπεδο. Θα έχει κόσμο, θα έχει και πάω κάποτε. Δεν μίλησα με τους ανθρώπους γερμανικής ομάδας. Μας είπαν ότι επειδή είναι και καθημερινή, δεν μπορούν να δώσουν ένα σαφή αριθμό, αλλά περιμένουν maximum 1.800 άτομα, το λιγότερο 1.200 επειδή είναι και εργάσιμη ημέρα. Αλλά νομίζω ότι στα τόπους στάθηκαν ήταν ότι θα έχει πάρα πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ. 250 εισιτήρια έχουν δοθεί μέχρι στιγμής και περιμένουν νομίζω ακόμα περισσότερους. Τιμωρία στην Ευρώπη. Ωραία. Κάτι άλλο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μετά συνεχίζουμε στο ΣΕΒ και ξεκινάμε τώρα τον Παπά. Όχι ρε. Τι. Συνεχίζουμε με Champions League είπαμε. Κάτσε ρε. Συνεχίζουμε με Champions League. Περίμενε. Ξεκινήσαμε τον Παπά ότι στο ΣΕΒ και έτσι και αλλιώς και έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Ήδη ξεκινήσαμε τον Παπά. Ωραία. Μην λέμε χαζά τώρα. Έχει ξεκινήσει το παραμυθάκι. Αλλά πάντα ελπίζουμε στο μέταλλο του βολεϊμπολικού ΠΑΟΚ. Πάντα. Η ομάδα δεν είναι δεμένη ακόμη, φαίνεται αυτό. Ελπίζουμε σήμερα να βγάλει το πρώτο της παιχνίδι με υψηλή ένταση και αποτελεσματικότητα. Έτσι το βλέπω το πράγμα. Είπαμε πρόκριση ΠΑΟΚ 7 δίνει στοίχημα. 7 φραγκά. Ναι. Έχω ένα πετύχει. Κοίτα, ο μόνος τρόπος να το πιάσουμε έτσι όπως είμαι τελευταίες δύο εβδομάδες είναι να παίξω την βόλεϊ Frankfurt Boys United of Benetton. Εντάξει, μόνο έτσι έχουμε ελπίδα να παίξω αυτούς.
Πόσο του δίνει, 1-0-5. 1-0-8. Θα παίξω 2 ευρώ σε αυτού για να το πάρουμε. Ωραία. Και τα σκορ είναι καλά, νομίζω. Τα 0-3 και το 1-3 δίνουν καλά απόδοση. Που είναι το πιο λογικό, δηλαδή, αν πούμε ότι ο Πάκο έχει θέλει να προκριθεί. Ραφαήλ, ο ίδιο εμά αγνώση σου, να δεν ήξερε μια στοιχηματική συνήθεια. Ναι. Η Σιμέλα κοιτούσε το έδαφο, ξαφνικά μα λέει για τον Εντουλούλου. Εσύ μα λε τι αποδόσει στα ειδικά. Δεν πάτε καλά, μου φαίνεται. Δεν πάτε καλά. 0-3 ο Πάκ, 11 μονάδε. 1-3 ο Πάκ, 6 μονάδε. Καλά είναι. Το 3-1 τον άλλον τι δίνει. 3-1, 3-75. Οκ. Ράφα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν. Και ειδικά, είδες. Και εδώ, Ραφαήλ. Στο πόλο δεν μας δίνει κάτι. Όχι. Όποτε δίνει στο πόλο, πάμε όλοι κουβά παρέα. Αγκαλιά. Γίνεται και αυτό. Καλά, εντάξει. Τι χαρτιά είναι αυτό. Στο βραδί. Τώρα γιατί σε έχουν πιάσει οι νοικοκυριακές τάσεις ξαφνικά. Γιατί. Ρε Μαριλής. Τι σε ενοχλούν στην άκρη είναι. Εντάξει. Τι τη φωνάζεις τώρα. Έχεις πάρει χαμπάρι τις δηλώσεις ενός Γάλλου δημοσιογράφου. Για τον Μήτρογλου. Για τον Μήτρογλου. Για λέγε, είδα την επικεφαλίδα, δεν είδα το... τα μυαλά μας πονάνε. Μην τσαθακώνεις λίγο το χαρτί, δεν είναι ραδιοφωνικό. Ναι, ναι. Για λέγε. Είναι ο Ντανιέλ Ριολό, γνωστός, εντάξει. Έχασε ευκαιρίες ο Μήτρογλου στο παιχνίδι της Μαρσέλη με την Τιζόν και γράφει λοιπόν ο Ριολό, βλέποντας το Ραμίνα σκοράρει 2 γκολ στον αγώνα με κάνει ευτυχισμένο, η Μαρσέλη πραγματικά χρειαζόταν αυτή τη νίκη για να ξαναβρουν οι παίκτες τους στον εαυτό τους. Ο Ραμί μπορεί να παίξει, ανέβασε και την αυτοπεποίθηση και βοηθάει τη Μαρσέλη. Ο Μήτρογλου είχε τη χαμένη ευκαιρία της χρονιάς. Μην πυροβολείτε τους ποδοσφαιριστές, ευκαιρίες χάνονται, αλλά αφήστε το, μην γίνεστε κακοί. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και δεν πρόκειται να κλάψουμε στην πλάτη του για τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε. Άλλωστε, έχει περάσει ένας χρόνος που χάνει ευκαιρίες, είναι άσχημο και είναι κρίμα. Είναι γίδι. Δηλαδή, ωραίος πρόλογος. Μην είναι αυτό, είναι χάνοντα. Εγώ ξεκίνησα χθες στο blog μια πρόταση. Να γράψω. Δεν θέλω να πέσω στο επίπεδο να γράφω ότι σας λετάνε τα παιδιά μας. Φοβερό. Θα πέσω στο επίπεδο. Δηλαδή, μέσα στην πρόταση, άλλαξε λοιπόν, ψυχολογία. Λοιπόν, το ξαναπέρουμε για να το τελειώσουμε. Είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και δεν πρόκειται να κλάψουμε στην πλάτη του για τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε. Άλλωστε, έχει περάσει ένας χρόνος που χάνει ευκαιρίες. Είναι γίδι. Είναι άσχημο και είναι κρίμα. Είναι γίδι. Και δεν ξέρω αν έχει καν το επίπεδο να αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ. Σε μια ομάδα, το επίπεδο του ΠΑΟΚ, παιδί μου. Ας έρθει να παίξει Μασέγ με τον Μπάουκ και θα δούμε, ρε φίλε, αν μπορεί. Τον Μπάουκ ή τον κόλλησε και αυτός πάλι. Γιατί είμαστε πρωταθλητές, είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα. Δεν θέλει να πει δηλαδή με τον πρώτο του ελληνικού πρωταθλήματος. Α, μάλιστα. Γράφει ο Ριολό. Σοβαρός φαίνεται ο άνθρωπος. Δεν είναι όπως ο Μάρτιο. Να σου πω κάτι τώρα. Βλέπεις τον Μήτρο με αυτομούση. Τι άλλο ζώο μπορείς να βάλεις στο μυαλό σου. Εδώ. Αυτή τη φωτογραφία. Είναι γίδι. τι άλλο να πεις. Κακή. Το γίδι στα γαλλικά πώς είναι. Το γίδι. Θα σας ειδοποιήσουμε. Κοίτα Σταύρο, έχεις γράψει και έχεις γράψει πράγματα, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχεις γράψει. Είναι η αλήθεια. Έχω γράψει σύγχαμα και τέτοια. Εγώ δεν βλέπω τα ζώα. Ακόμα κάτι τέτοιο δεν έχεις γράψει. Αλλά να το πηγαίνεις τόσο ήρεμα και λογικά. Δεν το είδα το σχόλιο. Τι λες, σου λέω, στο προηγούμενο, στο αυτοκείμενο που ανέβασα, το blog το τελευταίο. Ξεκινάω την πρόταση ότι δεν θέλω να ρίξω επίπεδο. Θα το ρίξω. Αλλά καταλήγω ότι θα το ρίξω. Και λέω μην το διορθώσω, άστο. Άλλαξε το άξιο. Εμείς που γράφουμε και γρήγορα, η μία πρόταση είναι 4 δευτερόλεπτα. Τρία. Ωραία. Σε 4 δευτερόλεπτα άλλαξε ψυχοσύνθεση. Εγκεφαλικό στο δευτερόλεπτο, κανονικά. Τον Κώστα Μήτρογλου. Ωραίος. Ο Ριολό. Σοβαρός άνθρωπος από τους πλέον γνωστούς δημοσιογράφους. Σοβαρός άνθρωπος. Ο Φρασουάρ Ριολό της Εκύπη δεν είναι. Σοβαρός άνθρωπος εδώ πέρα. Δεν το ξέρω τον Φρασουάρ. Όταν παίξαμε με την τέτοια, με την. Είναι η Φρασουάρ. Με την King Camp. Ντανιέλ Ριολό. Α, ο αδερφός του. Και δεν είναι στη Λεκή, που είναι στο RMC Sport. Είναι θηγατρική, ρε αυτό. Θηγατρική τη Λεκή. Σε ποια γράφει? Στην. RMC Sport. RMC Sport. Η RMC τι είναι, δεν βλέπει. Είναι το έργο τη Λεκή. Ναι. Για το τέλο. Και ο Φρανσουά έγινε Ντανιέλ. Ο αδερφός του. Αλλά το Ριολό παραμένει. Είναι σοβαρό ο Ριολό. Δεν είναι σαν εκείνο το ταγάρι από την Ιταλία που πετυχαίνει όλες τις μεταγραφές με το νου του. Με το νου του, ο Ντιμάτζιο. Είπαμε την ιστορία πώς έχει γίνει. Ναι. Στην Πάμελα της Κασάνδρου. Τζιανλούκα Ντιμάτζιο. Είπαμε, πέτυχε ο Ντιμάτζιο την μεταγραφή του Πλατινί
Το 80 στη Γιουβέντους, κάποιος του τη σφύριξε και από τότε θεωρείται ειδικός και μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Εντάξει, γνωστός είναι όμως. Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δεν έχει πετύχει τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Εντάξει, το παλεύει. Μηδέν. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε. Έχετε ακόμα ένα μισάωρο για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με την Freebook. Αύριο το απόγευμα στο Παλατάκι. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 2. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526 και θα δώσουμε 5 εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Freebook. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φτάνει πια με αυτό. Φτάνει. Δηλαδή, αγάπη. Ωραίο το όνομα. Να ξέρετε, κάνω καταγγελία στα διαλύματα, δέχομαι εδώ πέρα bullying. Έχετε ακόμα 20 λεπτάκια. Μιλάς. Για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τη Φρίμπουργκ και FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 545-26. Σε ένα τεταρτάκι θα κάνουμε την κλήρωση. Η Σιμέλα, αγάπη Γαβριλίδου, είπε εκτός αέρα ότι οι μπάμιες είναι ωραίες, θα κυνηγηθεί στο θάνατο. Και εγώ τώρα είπα ότι δέχομαι bullying σε διαλύματα. Ναι. Ωραία, θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Συνεχίστε. Είπε αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά. Οι μπάμιες, ρε φίλε. Μια χαρά φαγητό είναι. Ωραιότατο. Ο Σταύρος θέλει να αποκτήσει το προφιτερόλ 2 θερμίδες και οι μπάμιες 10.000. Αυτό. Αν υπήρχε Θεός, αυτό θα συνέβαινε. Ωραία. Σου λέω, νομίζω από αύριο ξεκινάει η νηστεία. Πρέπει να μπει σε πρόγραμμα. Σταύρο. Από αύριο μόνο μπιζέλια. Μπιζέλια. Και καμιά πανσέτα on the side. Ναι, ναι. Πότε, θες πότε... λίγο να δούμε το θέμα του γηπέδου για 5 λεπτάκια. Είχαμε χθες ένα. Βασικά υπάρχει μια συμβούλιο. Τοποθέτηση του Σταύρου του Καλαφάτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, με την παρουσία του Σταύρου γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν ήμασταν ικανοποιημένοι και ειδικά όταν συνέβη ό,τι συνέβη πέρσι και με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, Παύλα Τέρι Χρυσού Ιού. Χθες έκανε μια τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και διαχώρισε τη θέση του από ένα Pokémon που αντί να σκεφτεί ότι η Θεσσαλονίκη είχε ανάγκη από έργα, έκανε φθηνό λαϊκισμό και πώς το λένε, χυδαία ψηφοθυρία κόντρα στις ανάγκες της πόλης, θέλοντας να πουλήσει αργιανοσύνη και προσβάλλοντας τον ίδιο τον Άρη με αυτή τη στάση του. Έβαλε πιο ψηλά τα οπαδικά από την ουσία. Ναι, γιατί... εντάξει, τώρα αστείς τοποθετήσεις, εντάξει, ο Άρης μας και τα λοιπά, εντάξει. Εντάξει, okay. Ο Άρης σας δεν φαίνεται κανένα πρόβλημα. Μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα, εννοείται ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της. Άλλο αυτό. Εντάξει, αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο είναι ότι με έναν χυδαίο τρόπο προσπάθησε ένας τέλεχος παράταξης του Σταύρου του Καλαφάτη να προβάλλει ότι γίνεται κάτι σκανδαλώδες στην Τούμπα και να πουλήσει φθηνό λαϊκισμό δεκαετίας 50. Ο Σταύρος ο Καλαφάτης διαχώρισε τη θέση της παράταξης γύρω από το γήπεδο, εννοείται. Τον άδειασε κοινώς. Να διαβάσουμε λίγο και τι είπε, ναι, για να ξέρει και ο κόσμος. Λοιπόν, είπε ότι ισχύει στο ακέραιο η θέση ότι είμαστε απολύτως θετικοί ως εντάξει, αλλά και εγώ προσωπικά για την υλοποίηση αυτού του αναπτυξιακού, αθλητικού και όχι μόνο έργου. Δηλώσεις και τοποθετήσεις που γίνονται με γνώμονα οπαδικά κριτήρια, από όποιον και αν γίνονται, είναι μη αποδεκτές. Θεωρώ δεδομένο ότι καμία ομάδα της πόλης μας και εν προκειμένου ο ΠΑΟΚ δεν θα λειτουργούσε ποτέ εις βάρος Θεσσαλονίκης και του δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να ωφεληθεί η ίδια. Εφόσον υπάρξουν στο μέλλον αντίστοιχα σχέδια σε ανάλογες συνθήκες για οποιονδήποτε σύλλογο, σε οποιαδήποτε περιοχή της πόλης, θα τύχουν της ίδιας θετικής αντιμετώπισης από πλευράς μας. Ξεκάθαρα και ωραία. Ναι. Εννοείται. Εγώ τώρα, παραδείγματος χάρη, σαν Σταύρος, που είμαι ξέρω, σε 7-8 μέσα ενημέρωσης, δεν πρόκειται να γράψω μισή λέξη κατά της προσπάθειας π.χ. του Άρη να κάνει ένα γήπεδο. Γιατί είναι ηλίθιο αυτό το πράγμα να το κάνω. Μακάρι να βρει να δημιουργηθεί προοπτική δημιουργίας νέου γηπέδου στον Άρη. Μακάρι να δημιουργηθεί η προοπτική νέου γηπέδου στον Ηρακλή. Mm-hmm. Μακάρι να δημιουργηθεί μέσα από ιδιωτική πρωτοβουλία, ωραία, η προοπτική κτισήματος ενός κολυμβητηρίου σε σύγχρονα πρότυπα. Εντάξει, μακάρι να δημιουργηθούν υποδομές στην πόλη μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση το κράτος να συμβάλλει οικονομικά. Εντάξει, σε τέτοια. Έχει αποδειχτεί αυτό διαχρονικά στην πόλη. Ωραία. Και όσο για το Pokémon που το παίζει Αριανός και ξέρω εγώ, όταν θα μιλάει για τον ΠΑΟΚ θα προσέχει πάρα πολύ. Και όταν μιλάει για την κοινωνία θα προσέχει πάρα πολύ. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Σημαντική παράμετρος για την κοινωνία. Ωραία. Πολλές θέσεις εργασίας. Θα διαμορφωθεί ένα σημείο που είναι
στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που είναι σήμερα άσχημο. Μπορεί εμείς να το αγαπάμε το γήπεδό μας και να βλέπουμε το τσιμέντο, λες και είναι τριανταφυλιά, αλλά δεν είναι όμορφο το κτίσμα. Εντάξει, θα δημιουργηθούν θέσεις πάρκινγκ, θα δημιουργηθούν όλα όσα θα μετακινηθούν από εκεί, θα χρηματοδοτηθούν από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν πάει το σχολείο λίγο παραπέρα, ο ΠΑΟΚ θα το χτίσει. Αν μεταφερθεί το κολυμβητήριο λίγο πιο πάνω, ο ΠΑΟΚ θα το χτίσει. Δεν σε επιβαρύνει εσένα, συμπλεγματικέ μικροτσούτσουνε. Προσοχή λοιπόν σε αυτά τα θέματα. Προσοχή. Όλα τα έργα υποδομής για την πόλη, για τις ομάδες και για όλους όσους τέλος πάντων ζουν σε αυτήν και θα έχουν όφελος από αυτά, είμαστε θετικοί. Για όλα. Ναι, γιατί δεν έχουν γίνει και πολλά έργα, Σταύρο και Αγάπη. Δεν έχει γίνει κανένα έργο στην πόλη μας. Η νέα παραλία. Αυτό, η νέα παραλία, η οποία κόστησε και 14 φορές από το πραγματικό κόστος της. Εντάξει. Και πάλι η πόλη αναβαθμίστηκε πάρα πολύ από αυτήν. Είναι ένα πετυχημένο έργο παρά τη δάγκα που μάλλον θα έγινε. Εντάξει, φθηνός λαϊκισμός σε μια εποχή που η πόλη έχει ανάγκη το ρεαλισμό, ωραία, που έχει ανάγκη την ιστορία ρευστού, ωραία, και τα μεγάλα έργα, φθηνό λαϊκισμό δεν θα ανεχτούμε από κανένα μικροτσούτσουνο τσομπάνι που κυνηγά, ωραία, ψήφους ουσιαστικά. Ψήφους διανοητικά καθυστερημένων, και δεν αναφέρομαι στο οπαδικό κομμάτι. Γιατί ακόμα και ένας λογικός Αργιανός, όταν άκουσε αυτό το πράγμα, θα είπε τι λέει αυτός, ρε φίλε, μας ξεφτιλίζει. Και αν θες να το κάνεις, ρε φίλε, κάντο με επιχειρήματα, κάντο με έναν. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Δεν... Κάντο με ένα, πες, είναι ένα, δύο, τρία, πέντε. Δεν υπάρχει τίποτα. Ρητορική υπάρχει... παιδικού σταθμού και άναθρο καυγών, εντάξει, οκ. Okay. Όχι, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Αν έχει ο άνθρωπος. Δεν έχει, φίλε... κανένα δεν έχει. Εντάξει. Διαβάσαμε τι είπε. Κανένα δεν έχει και δεν θα πούμε ποτέ το όνομά του για διαφήμιση. Εντάξει. Πρώτα οι Αργιανοί πρέπει να το μαζέψουν αυτόν. Τους ίδιους προσβάλλει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα παίζεις με την εξέλιξη του ΠΑΟΚ για να πάρεις 12 ψήφους. Καλό ήταν το άδειασμα λοιπόν του Σταύρου του Καλαφάτη σήμερα. Έχουμε περισσότερες απαιτήσεις βέβαια του Σταύρου του Καλαφάτη για να μην έχουμε και την, να έχουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή είχαμε, περιμέναμε καλύτερη αντίδραση πέρσι. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Είναι η αλήθεια. Γενικά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα περιμέναμε καλύτερη αντίδραση. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Εγώ προσωπικά με πιστόλι στον Κρόταφο δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ποτέ στη ζωή μου. Μετά από αυτό που έγινε πέρσι. Όχι ότι θα είμαι φανατικός Σιριζέος, γιατί ξέρω ποιος ήταν ο ρόλος του Κοντονή και του Βασιλιάδη και του Φραμπουράρη στο να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα πέρσι. Εντάξει, δεν ξεχνιούνται αυτά. Απλά οι άλλοι το κάνουν. Βαρέθηκα βασικά μια οικογένεια να διοικεί τη χώρα μου 500 χρόνια. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν του Γιώργου Μητσοτάκη. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Η παρένθεση αυτή για το θέμα που προέκυψε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γενικά υπάρχει και η τοποθέτηση του Θανάση του Κατσαρή στη Φόρτσα, η οποία δίνει ένα μπούσουλα. Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πάει στο Καφτατζόγλιο από τον ερχόμενο Μάιο, εφόσον όλα κυλήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος, κάτι που είναι πλέον πολύ πιθανό. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ταυτίσει τον Κατσαρή με την έκδοση και βρούμε κανένα τάφο, δηλαδή κάθε φορά. Βάλε λίγο ρε, το όνομα. Έρχεται αυτή ακριβώς η έκδοση. Και για να μην μας πούνε, βάζουμε λίγο και τον Κατσαρή για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο για το νέο γήπεδο. Αγανακτισμένος ο άνθρωπος. Βάλε λίγο. Έλα. Αγανακτισμένος. Το βρήκαμε. Άρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο, μην αρχίζουν και δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε κτλ. Ακριβώς. Μην αρχίζουν. Ξεκάθαρος πρόεδρος. Τάφος. Πέθανε, παιδιά, ο άνθρωπος. Δεν πάει να κάνουμε κάτι. Τάφος είναι. Θα μεταφέρουμε τον τάφο ουσιαστικά αυτό στα κημητήρια της αρχαίας Θεσσαλονίκης, κάπου θα τα κάνουμε. Εντάξει. Το έχουμε ξαναπεί, θα συσταθεί μια επιτροπή φίλων του ΠΑΟΚ, γρήγορων και αποτελεσματικών. Θα πέφτει ένα μήνυμα, παιδιά, βρέθηκε τάφος. Κάτι γράφει βουκεφάλας εδώ, δεν ξέρω τι είναι. Θα σπέβουν τα παιδιά, θα εξαφανίζει το τάφος μέσα σε μισή ώρα. Δεν υπήρχε, για ποιο λάθος έγινε. Λαθασμένη πληροφόρηση, κάπως έτσι θα την περνάνε.
σαν να μην έγινε τίποτα. Ουσιαστικά, αυτό που είπε ο Θανάσης Κατσαρής στη Φόρτσα για το γήπεδο είναι ότι θα δημιουργηθεί ένα γήπεδο που θα ανταποκρίνει τις ανάγκες του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 50 χρόνια. Είπε ότι στόχος του ΠΑΟΚ δεν είναι να δημιουργηθεί ένα γήπεδο αποκλειστικά στον χώρο εκεί, αλλά ένα γήπεδο που θα αξιοποιήσει την ευρύτερη περιοχή της Τούμπας, δίνοντας νέο πνοή γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Είπε ότι εξετάζεται το θέμα του σχολείου, χωρίς καμία πρόθεση να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στους κατοίκους φυσικά, γιατί και αυτό συζητήθηκε αρκετά το τελευταίο διάστημα. Και αναφορικά με την χωρητικότητα, ουσιαστικά σημείωσε πως θα γίνουν τα πάντα για να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή και να είναι το γήπεδο όσο πιο μεγάλο γίνεται, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης. Ουσιαστικά μιλάμε για μια χωρητικότητα 35.000 πλάς. Με ταβάνι, ξέρω εγώ, 37, 38, 39, χωρίς ακόμα να έχει αποσαφινιστεί ακριβώς, αλλά δεν μπορεί να γίνει ούτε 50.000, ούτε 60. Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, αλλά νομίζω ότι το 35 μπορεί να αποτελέσει μια βάση. Και από εκεί και πάνω, όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. 36, 37, 38, δεν ξέρω. Τώρα, αν μπορέσουν και πιάσουν το 40, θα είναι νομίζω ιδανικό, εντάξει. Καλά είμαστε. Με 40. Κοίταξε και με 35, 36, 37. 40 θέλω. 40. Πώς είναι αυτό το θέμα, 41, 926 να είναι. Ναι, 41-926. Ναι. Αυτά τα βλάχικα να μην είχαμε. Αυτά τα βλάχικα. Ξεκολλάτε, ρε. Αφήστε τον ΠΑΟΚ να γίνει μεγάλο κλαμπ. Αφήστε τον. Αφήστε τον να πετάξει τον αετό. Αφήστε τον. 41-926. Και μια παρένθεση που τώρα που ηρέμησε το πράγμα που ακέρδισε τον Πανετολικό και απέκτησε μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες του. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια γενικά ακραία αντιμετώπιση του Λουτσέσκου. Κριτική, στο πλαίσιο της κριτικής μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν κάποια όρια. Κάποιος απαξιώνει, βρίσκει ευκαιρία, εκνευρίζεται, κρύβεται πίσω από μια ήττα, που στο ποδόσφαιρο υπάρχει και ήττα, παιδιά, δεν είμαστε Ολυμπιακός, να μην έχουμε μάθει από αυτήν. Έχουμε μάθει, έχουμε ζήσει πολλές ήττες στη ζωή μας, και ποδοσφαιρικές και γενικά, και πολλές νίκες, όλα τα έχουμε ζήσει. Καλό είναι αυτό. Αλλά αυτό που δεν ανέχομαι είναι τη σκατοψυχία. Γιατί ο Λουτσέσκο, τουλάχιστον ως προσωπικότητα, το ξεπερνάμε το κομμάτι του προπονητή και πάμε στον άνθρωπο. Ωραία. Ως άνθρωπος λοιπόν ο Λουτσέσκο είναι από τους ελάχιστους που άντεξαν την πίεση, άντεξαν την παράνοια του οργανισμού του ΠΑΟΚ, η οποία υπάρχει, άντεξαν πάρα πολλά. Τερμάτισαν την ομάδα πρώτη. Ωραία. Την έφεραν ένα βήμα από τους ομίλους της Champions League μετά από σειρές ακραίες. Ωραία. Την έχουν πρώτη και ναι, υπάρχει μια αποτυχία στην Ευρώπη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά είναι πλέον πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί. Πήρε και ένα κύπελο, μην το ξεχνάμε. Ωραία. Αλλά το βασικότερο που έκανε για μένα ο Λουτσέσκου σαν άνθρωπος είναι ότι την αλητεία που έκαναν στον ΠΑΟΚ πέρσι αυτά τα συχάματα, αυτός ο συνδυασμός κακομαθημένων ταβατζίδων, ωραία, θεσμών άρρωστων και της διαπλοκής του κέντρου της Αθήνας, που έτσι λειτουργεί η Αθήνα, ο Λουτσέσκου στάθηκε απέναντι και ουσιαστικά έκλεισε πόρτες, ωραία, βγάζοντας προσωπικότητα και μη γλύφοντας εκεί που θα μπορούσε αύριο να έχει μεροκάματο. Αυτό και μόνο τον καθιστά ως ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, έχοντας πείσει ότι είναι κομμάτι της. Δεν μπορείς λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να του συμπεριφέρεσαι σαν σκουπίδι και να μιλάς για αυτόν με ακραίους χαρακτηρισμούς επειδή είχε μία αποτυχία. Είναι ντροπή, είναι πραγματικά οι προσωπικότητες που το κάνουν αυτό θέλουν να είναι μακριά από τη ζωή μου. Δεν θέλω να συναντάω πουθενά τέτοια άτομα. Όλοι κάνουμε κριτική. Όλοι διαφωνούμε με κάποια πράγματα που γίνονται, με κάποια πράγματα που δεν γίνονται. Αλλά η κεντρική εικόνα απαιτεί έναν μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ανήκε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά όσο βρίσκεται σε αυτή, τιμά το ψωμί σε όλα τα επίπεδα. Και δεν μπορεί να αποθεώνονται άλλοι στο παρελθόν
που αποδεδειγμένα σαλιάριζαν, ωραία, με τους ανταγωνιστές, έκαναν παιχνιδάκια και φατσούλες, και αυτή είναι μια χαρά τέλος πάντων και δεν τρέχει κάστανο. Να μάθουμε λίγο να αξιολογούμε μια κατάσταση. Ο Λουτσέσκου είναι κομμάτι της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Τελεία και παύλα. Είναι τραγικό να υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ, εντάξει, που να περιμένουν μισή στραβή. Εντάξει. Αυτό είναι μισή το στραβή. Αυτό συμβαίνει. Και να το περιμένουν, Σταύρο, 7 και 8 μήνες. Και στα καλά να το βουλώνουν. Εντάξει. Κράξε, ρε φίλε, πες όμως και ένα μπράβο στα καλά, εντάξει. Okay. Όχι, δεν θα κράξεις. Θα κράξεις όμορφα. Το ναι, κατάλαβα που το λέω, εντάξει, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλαμπ το οποίο κερδίζει, χαίρονται 1 εκατομμύριο κόσμος, χάνει, κλαίει 1 εκατομμύριο κόσμος. Θα μάθεις να σέβεσαι το κλαμπ. Εδώ υπάρχουν εσύ, οπαδοί του ΠΑΟΚ, αφήνουμε έξω τους οπαδούς άλλων ομάδων, ας λένε ότι θέλουν, εντάξει. Στο παιχνίδι είναι όλα, αλλά υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟΚ που κατηγορούν τον Λουτσέσκο ότι η ομάδα είναι τυχερή. Είναι τυχερή η ομάδα. Θα απολογηθεί ο Λουτσέσκο ή οι παίκτες γιατί η ομάδα είναι τυχερή. Τέλος πάντων, εγώ δεν το εξειδικεύω. Εγώ απλά λέω ότι είναι σκατοψυχία έναν άνθρωπο που έχει αποδείξει τόσο εμφατικά ότι είναι μέλος της οικογένειας και έχει φερθεί αρσενικά απέναντι στο κλαμπ να απαξιώνεται για μια αποτυχία η οποία είναι επικείμενη, δεν έχει κλείσει ακόμα ο κύκλος, αλλά πιθανότατα είναι αποτυχία. Και να σου πω, σκέψου το κι αλλιώς. Ο Λουτσέσκου δεν φοβήθηκε να τσαλακωθεί και να κλείσει όλες τις υπόλοιπες πόρτες αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το αυτονόητο αυτό και δεν το έχουν κάνει όλοι οι προπονητές που έχουν περάσει και από τον ΠΑΟΚ. Μερικοί προφανώς. Τους αρέσουν άλλοι προπονητές οι οποίοι έχουν δηλώσει δημοσίως ότι ο ΠΑΟΚ μου έκλεισε την πόρτα έτσι όπως έφυγα για να δουλέψω στις μεγάλες ομάδες των Αθηνών. Ναι. Το έχει δηλώσει Έλληνας προπονητής. Οπότε... Σε σταθμό της Αθήνας. Νομίζω... Για τον τρόπο που έφυγε και θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ τον έκανε ζημιά στο προφίλ του. Νομίζω δείχνει και του χάλασε αυτό... το όνειρο να δουλέψει Παναθηναϊκό ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δείχνει αυτό τι άνθρωπος είναι, νομίζω. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ εξελίσσεται, ότι δεν είναι ο ΠΑΟΚ του Γούμενου ή ο ΠΑΟΚ του Πατατούδη στα τελευταία του ή ο ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη όταν τα είχαν σπάσει όλοι με όλους και όχι στα πρώτα χρόνια. Είναι ένας ΠΑΟΚ διαφορετικός και χρειάζεται μια αντιμετώπιση του περιβάλλοντος του πολύ πιο σοβαρή, γιατί οι στόχοι είναι πολύ υψηλοί και δεν μπορεί ο κάθε βλάκας να κάνει ό,τι θέλει. Να μιλάνε, Σταύρο, σαν άνθρωποι και να κάνουν ό,τι κριτική θέλουν. Όχι, δεν θα κάνεις όσο κριτική θέλεις, θα πρέπει να ξέρεις για να κάνεις. Ναι, ρε φίλε, αυτό εννοώ. Αυτό που ξέρεις, το πουλο λουμάνε. Δηλαδή να πεις μες στον υπολογιστή και να το δώσεις 10 μπουνιές και να πας και στο δικαστήριο να σε βγάλουν καθόλου. Και επίσης, ξέρεις τι, μην δίνουμε και στους άλλους τη δυνατότητα να. Μην απαξιώνουμε εμείς οι ίδιοι την ομάδα και δίνουμε και στους άλλους δυνατότητα να λένε αυτά τα πράγματα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς που κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν πονάνε όταν δίνουν πάτημα να ξεφτιλίζεται η ομάδα. Ναι. Άσχημο. Και οι ίδιοι κάναν καζούρα την Κυριακή σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ για τα στραβοπατήματά τους, λες και δεν έδωσε ο Λουτσέσκο και οι παίκτες το δικαίωμα να είναι ο ΠΑΟΚ στο 9 και στο 6 και εγώ δεν ξέρω στο πόσο είναι. Ρεστερκέ, εδώ προχθές στο live, στο πρώτο ημίχρονο, στο 0-0, ήταν για να φύγουν όλοι και στο δεύτερο ημίχρονο, στο τέλος, ήταν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει διαφορά και είναι πρώτος και είναι στην κορυφή. Εντάξει. Που συμβαίνουν αυτά στο πλαίσιο ενός αγώνα, αλλά άλλο η κριτική και άλλο η απαξίωση, αυτό που λέμε. Αυτά. Ακολουθεί Σταύρος Κόλακας με Βασιλιά. Δεν πάτε πουθενά, μένετε στο Λίμπερο 107,4. Έτσι. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Θυμίζουμε ραντεβού στις... αύριο, κλασικά, στις 12, όπως τα τελευταία 6 χρόνια, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Και θυμίζουμε σήμερα στις 8, 8 έτσι, ναι, 8, ο ΠΑΟΚ παίζει στο Βόλι στην Γερμανία. Καλή συνέχεια.